Κάτια μου, τι κάνεις? Είμαι καλά, καλημέρα σας. Γεια σου, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας αρχικά και θέλω να μιλήσω για την ιστορία μου. Ωραία, ωραία, την ακούω. Λοιπόν, θα σας πω τώρα ακριβώς τι μου συμβαίνει. Πριν 3 χρόνια έπιασα δουλειά σε ένα μαγαζί με ρούχα. Ήμασταν εκεί 3 κοπέλες και το αφεντικό μου και η γυναίκα του. Τέλεια. Εκείνος ήταν ένα όμορφο παλικάρι, πιο νέος από αυτήν, 10 χρόνια. Αυτή ήταν παρατημένη εντελώς, ξέρετε, μετά από 3 παιδιά, πολλά παραπάνω κιλά, αβαυτομαλή, είχε ρίζα φτάσει, πάτωμα, χάλια. Εκείνος από την πρώτη στιγμή έδειξε ένα ενδιαφέρον σε μένα και με κολάκευε όλο αυτό. Μου έκανε δώρα, είχα πάντα το καλύτερο ωράριο. Μέχρι που άρχισα να έχω κάτι έτσι πιο ρομαντικό μαζί του. Άλλωστε μου άρεσε κιόλας, ήμουν και νέο κορίτσι τότε, στα 26 τότε, και εκείνος ήταν 35. Μια χαρά. Ήσασταν πολύ λόγο, εν πάση περιπτώσει, μετά από 3 μήνες τα φτιάξαμε. Ναι. Ήμουν πολύ ευτυχισμένη. Μου πλήρωνε και το ενίκιο. Ναι. Yeah. Όμως πριν από 1 χρόνο ανακάλυψα ότι εκείνος παράλληλα με μένα τύχε και με μία άλλη υπάλληλο από το μαγαζί. Που ήταν πριν έρθω εγώ. Και μάλιστα πρέπει να είναι μαζί πάνω από 5 με 6 χρόνια. Ωραίος. Θέλετε να σας πω τώρα και το καλύτερο? Για πες. Αυτή έχει ένα παιδάκι 4 ετών. Και είμαι σίγουρη ότι είναι δικό του. Εγώ, Κατερίνα μου, απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα πολύ, αλλά δεν πέθανα κιόλας. Αρχικά δεν θέλω να χάσω την αυτή την άνεση που έχω. Στήριξη. Και θα ήθελα, ναι, να αποκτήσω κι άλλα πράγματα. Ας μην με κορόιδευε. Ήδη το τελευταίο διάστημα, βέβαια, έχω έρθει πολύ κοντά με τη Βλάχα, τη γυναίκα του, που μέχρι σήμερα είχαμε μόνο τα τυπικά. Φλάτζα. Είναι Βλάχα, συγγνώμη. Τι είναι? Τίτλος τιμής είναι αυτό. Βλάχα, είπε. Για συνέχισε. Τακό είναι, να είναι Βλάχα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι. Κολονακιώτησα, είναι η κυρία. Ωραία, συνέχισε, συνέχισε. Σε αυτόν τον παίζω ανίδεη. Θέλω, λοιπόν, να μου πάρει ένα αυτοκίνητο. 20.000 κάνει περίπου. Δεν θέλω να πω τη μάρκα τώρα. Θα του το ζητήσω. Και αν αρνηθεί, θα του πω ότι θα αποκαλύψω στη γυναίκα του την άλλη του σχέση με την υπάλληλο που είναι ανήπαντρη και με το παιδί. Τουλάχιστον θα τα διαλύσω όλα, αλλά νομίζω ότι αυτός θα μου πάρει εκείνο το αμάξι. Εσείς τι λέτε? Ότι δεν ξέρεις τι λες. Είμαι εξαιρετικά. Μα γιατί? Πραγματικά. Μου έχει ανεβεί η πίεση. Να σε ρωτήσω τώρα, εσύ το αφεντικό σου τον έχεις ερωτευτεί πραγματικά ή τον θέλεις μόνο για να σου παίρνει, σου πληρώνει τα νίκη και να σου παίρνει αυτοκίνητα? Έχεις τελειώσει, φαντάζομαι, την ιστορία, Ναι, αλλά. Εδώ λέει η Κατερίνα ότι ανακάλυψα ότι είχε σχέση. Και πριν από μένα δεν με νιάζει. Εγώ το αυτοκίνητο θέλω. Δεν πειράζει. Και έχει και ένα παιδί που μάλλον είναι το δικό του. Δεν τρέχει τίποτα. Είσαι πολύ κοινική για να είσαι αληθινή. Να σε ρωτήσω, μήπως ήξερες από την αρχή αυτή. Θέλω την άνεσή μου. Ναι, εγώ είμαι κοπέλα. Μήπως ήξερες από την αρχή αυτή την κατάσταση και όλο αυτό το έκανες για να τον εκβιάσεις? Όχι. Μετά το έμαθα. Αλλά εφόσον το έμαθα, θα το εκμεταλλευτώ. Ο λόγος δηλαδή που τα έφτιαξες γλυκιά μου ήταν το ενίκιο και μετά το αυτοκίνητο. Όχι να κάνει σχέση, να χωρίσει αυτός και να είσαι με αυτόν. Αν μπορώ να έχω και τα δύο, θέλω και τα δύο. Α, και τη σχέση και το αυτοκίνητο. Εδώ μιλάμε. Αλλά προτιμάει το ενίκιο και το αμάξι. Για μια φυσικά επαγγελματική συνδιαλλαγή χωρίς κανένα συνέστημα. Ναι, πόσο χρόνο είναι το αφεντικό σου? 35. 45 τώρα. Α. Τώρα είμαι στα 45. Α. 45, είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος. Πάντως είναι εργατικός. Ναι, αυτό μπορώ να το αναγνωρίσω. Και καρπερός. Σένα, την άλλη γυναίκα, όλες μαζί. Ναι. Τι άλλο σου πληρώνει, είπες το ενίκιο, τι άλλο κάνει για σένα οικονομικά? Το ενίκιο, εντάξει, κάποια δωράκια τα έχω. Έχω την άνεσή μου, δεν έχω κανένα παράπονο. Και κάθε πότε βρίσκεστε? Και κάποιο αμαξα... όποτε μπορούμε. Και εκείνος και εγώ, όποτε μπορούμε. Μία λεπτομέρεια. Με την οικογένειά του αυτός είναι σωστός απέναντι στα παιδιά, στη γυναίκα του? Ναι, ναι, βεβαίως και δηλαδή έχει σχέσεις με τη γυναίκα του κανονικά? Δεν έχει. Εγώ που έχω πιάσει τώρα πιο κοντινές σχέσεις με τη γυναίκα του, δεν έχουν καμία ερωτική σχέση. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός πατέρας και γι' αυτό θα ήθελα κι εγώ να είμαι εξασφαλισμένη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Βαρβάρα και είναι μόλις 18 χρονών. Μου κάνει εντύπωση πάνω τόσο μικρό κορίτσι θέλει να συμβουλεύσει μια κοπέλα και τα μεγαλύτερη. Βαρβάρα, μου σε ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου.
Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να πω στην κυρία... Κάτια. Στην κυρία Κάτια. Mm-hmm. Να αφήσει ήσυχο αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον θέλει πραγματικά. Θα θέλει μόνο τα λεφτά του. Σαφές. Από ό,τι έχω καταλάβει. Και είναι απαράδεκτο ο τρόπος που σκέφτεται. Ναι. Σου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο? Είσαι σε ένα στην οικογένειά σου, ναι. Μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Έχει συμβεί κάτι στην οικογένειά σου αντίστοιχο? Όχι. Μάλιστα, απλά πήρες να πεις τη γνώμη σου. Η Κάτια κατάφερε να κάνει έξαλλη και μια κοπέλα 18 χρονών. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία είναι στη γραμμή μας, 37 ετών. Μαρία μου. Ναι, γεια σας. Γεια σου, Μαρία μου. Σ' ακούω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Τι να πω τώρα, κοπέλα μου, εγώ θα μιλήσω λίγο πολύ αξιόθυμη με αυτά που ακούω. Τρελαινόμαστε εδώ, πίστεψέ με. Πώς δεν ντρέπονται και βγαίνουν και στην τηλεόραση και τα λένε. Το μόνο που έχω να πω, ντροπή στην κοπέλα, τίποτα περισσότερο. Τώρα, όσο αν είναι βλάχα οι άλλοι, φάνηκε αξιοπρέπεια αυτήνης που δεν είναι βλάχα. Σωστό. Πολύ ναι. Πρέπει να ντρέπεται. Ντροπή μου, γιατί? Δεν καταλαβαίνω. Ναι, γιατί ντροπή σου. Αν σου το κάνανε εσένα, θα σου άρεσε? Για πες μου. Δεν ξέρω, αλλά ότι στιγμή που εγώ είμαι σε θέση εγώ να το κάνω, εφόσον με θέλει. Τι θέση, ρε, εσύ, για να σου πληρώνει τα ενίκια, δεν ντρέπεσαι λίγο? Ναι, έτσι θέλω να δείξει την αγάπη του. Ξέρεις να μιλάς και για βλάχους? Εσύ είσαι πιο φτηνή από τη βλάχα. Δεν έχω καμία σχέση με τη γυναίκα του. Μα δεν πρόκειται, νομίζω, ότι φτάσεις με αυτά που κάνεις. Μα δεν θέλω και να τη φτάσω. Μα είσαι χειρότερη, κοπέλα μου, και πρέπει να ντρέπεσαι που βγαίνεις. Δεν είμαι χειρότερη. Μα άκουσε με ότι είσαι χειρότερη και ντροπή σου που έχει και ένα παιδάκι και μόνο που ξέρεις ότι κάποιος είναι δεσμευμένος, έστω και ελεύθερος, πρέπει να αποφεύγεις χιλιόμετρα. Να σε ρωτήσω κάτι, Κάτια. Αν αυτό σου έλεγε, ωραία, χωρίζω και είμαστε μαζί, αλλά δεν σου παίρνω το αυτοκίνητο και στα κόβω όλα τις οικονομικές παροχές, θα έλεγες ναι? Νομίζω πως θα το σκεφτόμουν και μια δεύτερη φορά, ίσως. Κατάλαβες τώρα ποιο είναι το θέμα. Λεφτά, θα σκεφτόσουν, το οικονομικό. Πάνε, μωρή, δούλεψε, εμείς δουλεύουμε. Τρία παιδιά έχω και δουλεύω χρόνια, πρωί, βράδυ. Είπαμε, ήταν ξεκάθαρη όμως η Κάτια, παιδιά. Από την αρχή είπε ότι είναι μια οικονομική συνδιαλλαγή. Ποτέ δεν είπε ότι είναι ερωτευμένη, ποτέ δεν είπε ότι λιώνει. Είπε πριν ότι είναι αρχή. Ήμουν πολύ ερωτευμένη. Τώρα τι είσαι, Κάτια? Όχι, δεν είναι. Βολεμένη. Ο έρωτας περνάει κάποια στιγμή. Ναι, είναι σαν τη γρήπη. Ο έρωτας περνάει, αλλά οι οικονομικές απολαβές έρχονται. Ρε, εσύ, Κάτια, να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Κάτια μου, να σε ρωτήσω κάτι. Η γυναίκα του με τον εραστή σου. Είπες ότι δεν έχουν σεξουαλική επαφή. Ναι. Βέβαια. Στο έχει πει και ο εραστής σου αυτό το πράγμα? Ναι, βέβαια. Έτσι λένε όλοι. Εκείνη τι σου λέει που έχετε αποκτήσει σχέσεις? Τι σου μ' αρέσει, συγγνώμη λίγο, μ' αρέσει που την έκανες και φίλη, ρε. Την έκανες και φίλη και πας και μιλάς μαζί της. Σαν δεν τρέπεσαι, γαϊδούρα. Εγώ αυτό δεν το έπιασα πριν. Έχει κάνει φίλη. Ναι, είναι παιδί μου. Νομίζω ότι φάς σκεφτόταν την κάνει. Έχουμε έρθει πιο κοντά. Την έχει πλευρίσει. Τι σου έχει πει αυτή, ότι έχουν σεξουαλική επαφή? Όχι, αυτό είπε πριν. Ούτε. Ο σύζυγος τι σου έχει πει, ο εραστής σου? Έχουνε? Όχι, αυτό το έλεγε εξ αρχής πως δεν έχουν καλή σχέση. Αυτός και ψέματα, να ήταν αυτό θα έλεγε. Καλά, τι θα πει τώρα? Αυτός εξαρτάται οικονομικά από τη γυναίκα του? Αυτό δεν το γνωρίζω. Περίμενε, γιατί δεν μπορεί να είναι με μια γυναίκα που δεν τη θέλει αυτή τη στιγμή και να πηγαίνει μαζί της, αν οικονομικά δεν εξαρτάται. Σου λέει δεν πηγαίνει μαζί της. Κάνει και εξόγαμο. Μην το λες. Όχι μαζί της πηγαίνει, ενώ έχει οικογένεια, έχει μείνει. Γιατί έχει πάει με σένα και έχει πάει και με την άλλη κυρία και έχει κάνει και παιδί. Άρα αυτή γιατί την κρατάει? Βλέπεις να έχει χωρίσει. Βλέπεις να έχει χωρίσει από τη γυναίκα του. Αυτό λέμε. Άρα σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει τη βάση του. Και δεξιά και αριστερά. Όχι, αναρωτιέται αν τα Μαρία. Μαρία. Εγώ θα πω κάτι τελευταίο για να σας αφήσω. Ναι, ναι. Το μόνο που έχω να πω, η κοπέλα είναι μαθημένη και θα το κάνει και αλλού και αλλού. Όπου βρίσκει παραδάκι θα πηγαίνει. Για μένα πρέπει να ντρέπεται, δεν αλλάζω γνώμη. Και εγώ είμαι με τρία παιδάκια και δουλεύω χρόνια. Άρα είσαι λοιπόν, παντρεμένη κι εσύ. Εγώ είμαι χωρισμένη. Α, μάλιστα. Α. Δουλεύω με ψηλά το κεφάλι. Θέλω να βρω κάποιον, ναι, θα βρω ελεύθερο, χωρισμένο, να κάνω τη ζωή μου ό,τι γουστάρω. Όχι γιατί έχει λεφτά ο άλλος, πρέπει να μπερδεύουμε στα πόδια και γυναίκες αλωνών. Έτσι. Ναι. Αν ερχόταν λοιπόν, ο άντρας σου, αν ήταν ο άντρας μου, όσο ήσουν παντρεμένη
και σου έλεγε ότι η Ερωμένη τον εκβιάζει για να τη πάρει αμάξι. Πώς θα αντιδρούσες εσύ? Κοπέλα μου, εγώ δεν θα αντιδρούσα τα ρούχα και δρόμο, γιατί δεν φταίει ποτέ ο ένας, πάντα φταίνε και οι άλλοι. Όταν δεν θέλει κάποιος, δεν το κάνει, κοπέλα μου. Αυτό είναι το δίκιο. Ευχαριστούμε, το Μαρία μου, ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ. Κάποια ντροπή σου και θα τα βρεις μπροστά σου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Έχω και την Κωνσταντίνα, 39, στην γραμμή μας. Κωνσταντίνα μου, γεια σου. Καλημέρα, Κατερίνα, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε πολύ, σε ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι κάποια είναι απαράδεκτη. Πριν αποκάλυψε τη γυναίκα του βλάχα. Για ποιο λόγο αφού βλάχα? Αφού είναι. Εσύ από πού είσαι, κοπέλα μου? Από Buckingham, προφανώς. Εσύ από πού είσαι? Έξω από το Λονδίνο. Δεν θέλω να πω από πού είμαι, δεν θέλω να το αποκαλύψω. Εσύ μπορεί να είσαι πιο βλάχα δηλαδή από τη γυναίκα του. Όχι, είμαι σε θέση. Είναι από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Το κοινοβούλιο. Τι σε πειράζει από όλα? Μήπως σε πείραξε επειδή έχει και άλλη σχέση μαζί με σένα? Και γιατί να το πεις τώρα και τον εκβιάζεις με ένα αυτοκίνητο? Δεν δουλεύεις, δεν είσαι άξια να πάρεις μόνος σου το αμάξι. Εάν με αγαπάει, να μου αγοράσει αυτό το αμάξι. Α, καλά τώρα, να σου πω κάτι. Για μένα, για μένα δεν έχεις τσίπα πάνω σου και καλά θα κάνεις να αφήσεις την οικογένεια, γιατί είπες έχει και παιδιά ο άνθρωπος, είναι Χριστούγεννα, να ζήσει όπως πρέπει να ζήσει. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, αυτό πάντως, να ξέρεις ότι που αποκάλεσες, πιο πολύ θα κολλήσω σε αυτό, που αποκάλεσες βλάχα. Σωστά. Δηλαδή, σωστά. Δεν είσαι γυναίκα για μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου. Τι να πούμε, ότι δεν έχεις δίκιο. Να ακούσουμε και τη Μαρία που είναι συνομιλητή με την Κωνσταντίνα. Γεια σου, Μαρία μου. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Σ' ακούμε, Μαρία μου. Δεν ντρέπεται αυτά που λέει η κοπέλα? Προφανώς όχι. Μαρία μου, χαμήλωσε, άκουσε με, χαμήλωσε την τηλεόραση. Θα μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο. Δεν την έχω για να ντρέπεται πάντως. Εντάξει. Είναι ντροπή της αυτά που λέει. Σ' ακούει η Κάτια. Στην Κάτια πες τα. Κάτια, κοπέλα μου, με το μυαλό σου πας σωστά. Ναι. Πρέπει να χαμηλώσεις Μαρία τελείως την τηλεόρασή σου, Μαρία. Την έχω χαμηλώσει. Δεν την έχεις χαμηλώσει, αφού με ακούω εμένα που μιλάω. Πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να τη χαμηλώσει τελείως. Χαμήλωσε τώρα η κυρία κλείστε, Μαρία. Κλείστε. Είναι της κουζίνας τηλεόραση. Είναι ντροπή της αυτά που λέει η κοπέλα. Θέλει αμάξι, θέλει ενίκεια. Και εκμεταλλεύεται τον κύριο. Είναι ντροπή της και ντρέπομαι αυτό που λέει. Έσχος. Έχω να ρωτήσω κάτι τη Μαρία. Αν ο καλός της ήθελε να της κάνει δώρο κάποιο δαχτυλίδι, εκείνη θα του έλεγε όχι? Όχι, όχι βέβαια. Ναι, είσαι παντρεμένη, Μαρία, εσύ. Μαρία, είσαι παντρεμένη? Όχι. Δεν είσαι παντρεμένη, μάλιστα. Αλλά δεν πρόκειται να κάνω αυτά που κάνεις και εσύ όμως. Ντροπή σου. Ποτέ μιλέτε, ποτέ δεν ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Είναι ντροπή σου και ντρέπομαι αυτά που ακούω. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου. Κάτια. Παρακαλώ. Κάτια, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ, ρε παιδί μου, αν αυτός ο άνθρωπος τώρα χωρίσει, που έχει και ένα παιδάκι και διαλύσει την οικογένειά τρία του. Και άλλα τρία. Ναι. Δεν νιώθεις μέσα σου ενοχές και τύψεις για αυτή την οικογένεια τη διαλυμένη, για αυτά τα παιδάκια θα μεγαλώσουν έτσι? Όχι, αν μπορέσουμε να κάνουμε κι εγώ με εκείνον μια πολύ ωραία οικογένεια, έχουν χώρο και τα υπόλοιπα παιδιά του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ένας είναι ο λόγος που θα νιώσει λοιπόν, άσχημα. Παιδιά, δεν αν δεν πάρει το αυτοκίνητο τώρα. Μόνο αυτό τι νοιάζει, καλά. Πριν τη ρώτησα, η πιο βασική ερώτηση αυτό. Αν ταυτός δεν έχει τα λεφτά, τέλος. Λοιπόν, ας τον άνθρωπο ήσυχο. Όχι ότι είναι άμυρος ευθυνών κι αυτός, μην τρελαθούμε. Αλλά λέμε τώρα. Εννοείται. Τέλος πάντων.